τρέμουν οι βιομήχανοι της ενέργειας από τα μέτρα της κυβέρνησης αυτά. Θυμίζω την εικόνα. Το 2022-2023, αυτή τη διετία, μόνο οι δύο μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας σημείωσαν κέρδη 2,5 δις. Την ίδια αυτή περίοδο, ο λαός μας υπέφερε από την ενεργειακή φτώχεια. Κάθε μήνα που ερχόταν ο λογαριασμός ή το πετρέλαιο ή το ρεύμα κτλ. Έτρεμε για το πώς θα τυναχθεί ο οικογενειακός προγραμματισμός, ενώ οι ενεργειακοί όμιλοι και οι κολοσσοί σημείωναν τεράστια ρεκόρ κερδοφορίας. Αυτή είναι η λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, και πράσινη άλογα που μόνο πράσινη δεν είναι, που οδήγησε στο κλείσιμο των εργοστασίων του Λιγνίτη, στην υπεράυξηση των ΑΠΕ, οδήγησε στο κρηματιστήριο της ενέργειας και στο κρηματιστήριο ρήπων και όλα τα σχετικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τώρα, αυτό έγινε και πέρσι. Όπως ήδη υπόθηκε, δεν υπόθηκε κάτι άλλο όμως. Τα deal που έχουν γίνει με τους κολοσσούς της ενέργειας στο Ταμείο Ανάκαμψης και το πώς έχουν βάλει το χέρι στο μέλι αυτοί οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι, οι ενεργειακοί κολοσσοί, και βγάζουν λεφτά για τα τρισέγγωνά τους, ενώ ο λαός υποφέρει. Αν λοιπόν θέλει κάποιος να πάρει μέτρα επί της ουσίας για να το δει ο λαός στην τσέπη του και στην κατάστασή του, πρέπει να καταργήσει το ΦΠΑ σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης, να καταργήσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο, στο ρεύμα κτλ. Να φορολογήσει τα κέρδη των βιομηχάνων και σε όλη τους την κλίμακα, και τότε κάτι μπορούμε να δούμε. Το ίδιο και με τους αγρότες που είπατε. Ναι. Με τους αγρότες έγιναν κινητοποιήσεις επί μήνες και τα σχετικά. Για ποιο λόγο η κυβέρνηση δεν παίρνει το απλό μέτρο του πλαφών στο ρεύμα? Για ποιο λόγο δεν παίρνει το μέτρο του αφορολόγητου στο πετρέλαιο, όπως κάνει στους εφοπλιστές? Γιατί τους αγρότες μάνα δεν τους γέννησε? Γιατί δεν το κάνει αυτό? Γιατί δεν δίνονται οι επιδοτήσεις που ακόμα περιμένουν? Γιατί δεν δίνονται οι αποζημιώσεις από τις φυσικές καταστροφές? Αυτό θα μπορούσε να μειώσει το κόστος παραγωγής. Ναι. Άρα λοιπόν, τελειώνω. Ναι. Για να κερδίσει ο λαός, να κερδίσουν τα λαϊκά στρώματα, κάποιοι πρέπει να χάσουν. Αυτή είναι η απάντηση και στην περιβόητη κοστολόγηση. Εμείς δεν τα μετράμε έτσι την κοστολόγηση. Πρέπει να χάσουν οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες, οι μεγαλέμποροι, για να κερδίσει η εργατική τάξη, η φτωχή, η αυτοαπασχολούμενη κτλ. Ή κερδίζει ο ένας ή κερδίζει ο άλλος. Είναι τελείως διαφορετική η Νέα Δημοκρατία. Δεν την έκλεισε τη Λαύκο? Θέλετε να σας πω κι άλλα μια προστάσια? Αν επικρατούσαν απόψεις, θα κλείναν όλα πάνω. Όχι, κάνετε λάθος. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Όχι, να συμφωνήσετε. Επειδή απευθύνθηκε σε μένα, τη Λαύκο κύριε. Τη Λαύκο κύριε, ποιος την έκλεισε? Τη Λάρκο ποιος την κλείνει? 4,5 χρόνια ποιος την κλείνει? Και ποιος την κρατάει ανοιχτή? Την κρατάει ο αγώνας των ευγατών ή όχι? Η Λάρκο για πάρα πολλά χρόνια για Λάρκο είναι ζημιογόνος. Είναι ζημιογόνος η Λάρκο? Ναι, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αν είχατε αξιοποιήσει... Πάρα πολλά χρήματα επιδοτηθεί από όλες τις κυβερνήσεις. Αν είχατε αξιοποιήσει τη Λάρκο και εσείς και η Ευρωπαϊκή Ένωση με το σιδηρονικέλιο που βγάζει, που όλοι ομολογούν ότι είναι ένα προϊόν που θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα αξιοποιήσει. Εσείς πείτε μας γιατί δεν το κάνετε. Και διώχνετε τους ανθρώπους από τα σπίτια. Παράκληση όμως. Η φρεγάτα που πήγε, η φρεγάτα που γύρισε και η άλλη φρεγάτα που φεύγει, που έφυγε, πότε φεύγει, 500.000 ευρώ κάθε μέρα. Βάλετε τις μέρες και κάνετε τον πολλαπλασιασμό. Ναι, ναι, εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο, άμεση, για τα εθνικά μας συμφέροντα 3.500 χιλιόμετρα μακριά, δηλαδή για τα συμφέροντα των εφοπλιστών κοινώς, οι οποίοι φοροαπαλλάσσονται, έτσι δεν είναι? Από το Σύνταγμα, αν θέλουν, λέει, δίνουν κάτι προαιρετικά. Δεν ξέρω κάποιο άλλο στρώμα του λαού μας να δίνει αν θέλει κάτι. Άρα λοιπόν υπάρχει σαφής διαχωρισμός ταξικός στην υπόθεση. Λεφτόδετρα υπάρχουν, που λέει ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία, αλλά αφορούν τους βιομήχανους, αφορούν τους εφοπλιστές. Θα με βάλετε στον πειρασμό να σας πω κάτι. Αν μου πείτε ότι θέλετε. Αν για κάτι με κάποιο τρόπο μαγικό, που δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι αυτός, αλλά εντάξει, συμβαίνουν όλα στη ζωή. Το κουκουέ για κάποιο λόγο ανελάμβανε τη διακυβέρνηση του τόπου. Τι θα έκανε με τους εφοπλιστές? Οι εφοπλιστές έχουν καράβια, ξέρετε. Τα παίρνουν και σε μία μέρα έχουν φύγει όλα. Θα σας απαντήσω. Αφού θέλετε τέτοια συζήτηση, θα σας απαντήσω. Γρήγορα. Θέλω να σκεφτείτε όλους τους εφοπλιστές στο λιμάνι του Πειραιά. Και πού έχει γίνει αυτό στον κόσμο? Θέλω να σκεφτείτε όλους τους εφοπλιστές στο λιμάνι του Πειραιά να κάθονται έτσι σε παράταξη και να κινήσουν ένα πόντο τα καράβια τους. Τα καράβια τους κινούνται από τους ναυτευγάτες, από τους μηχανικούς, από τους λοστρόμους και από άλλους. Ναι, η κοινωνία μας μπορεί να ζήσει. Θα σας απαντήσω πάλι. Τα πληρώματα των πλοίων των εφοπλιστών έχουν 1, 2, 3 το πολύ Έλληνες αξιωματικούς και όλο το υπόλοιπο. Τι να κάνουμε αυτό, τι πάνω. Άρα ποιος δεν θα
κινηθεί, θα κινηθούν οι πάντες. Εγώ σας λέω. Αυτό που λέτε είναι θεωρητικό. Είναι πολύ πρακτικό. Σας απαντώ με πρακτικό. Αφήστε με να σας πω. Οι εργάζεστε σας. Αφήστε με να σας πω. Αφήστε. Σας έχω καλή εικόνα. Γι' αυτό σας λέω. Ναι, η επιστήμη. Παλιά είχαν πιο πολλούς, τώρα έχουν λίγους. Για να γενικεύσουμε. Βεβαίως αυτή η συζήτηση, όπως ξέρετε, μου αρέσει πολύ. Η επιστήμη και η τεχνολογία έχει κάνει θαύματα. Θα μπορούσαμε να ζήσουμε καλύτερα, να δουλεύουμε λιγότερο και να απολαμβάνουμε τον ελεύθερο χρόνο τα παιδιά μας, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Και τώρα τα παιδιά δουλεύουν με χειρότερους όρους. Πού γίνεται αυτό? Εδώ στην Ελλάδα. Πού γίνεται αυτό αλλού? Αφήστε με. Δουλεύουν με χειρότερους όρους. Αν κάποιος του αρέσει αυτό, δουλεύουν με χειρότερους όρους από ό,τι οι παππούδες τους. Ναι. Δουλεύουν δύο δουλειές και δεν τους φτάνουν. Ναι, λοιπόν, μπορεί να υπάρξει άλλη κοινωνία που θα δουλεύουμε λιγότερο. Έχουμε καλύτερους μισθούς, θα έχουμε υγεία, θα έχουμε παιδεία. Μες. Δηλαδή, εσείς λέτε ότι μόνο. Δεν το πιστεύω. Το αποκλείω ότι το λέτε. Ξέρετε που γίνεται. Πάντως στην Κίνα που έχει κομμουνισμό δουλεύει για δύο χρόνια. Α, ο κύριος πιστεύει ότι στην Κίνα έχουμε κομμουνισμό. Με μένα μιλάτε. Δεν έχουμε. Εγώ σα το λέω. Ένα μέρος στον κόσμο. Δεν γίνεται πουθενά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει. Ωραία, οκ, απαντήσατε. Γιατί και αυτοκρατορίες πίστευαν ότι είναι ανίκητες, αλλά η κυβέρνηση διαστρέφει το αποτέλεσμα των εκλογών και τη μεγάλη δυσαρέσκεια που εισέπραξε από το αποτέλεσμα των εκλογών και ουσιαστικά αυτό που λέει είναι ότι θα επιταχύνει την αντιλαϊκή της πολιτική. Απάντηση σε αυτό δεν μπορεί να είναι η σοσιαλδημοκρατία και η χρεοκοπημένη της πολιτική, γιατί υπερασπίζεται τις ίδιες αξίες, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, έχει ψηφίσει μνημόνια και δεν φεύγει από αυτή την κατεύθυνση. Απάντηση είναι ο αγώνας του λαού. Απάντηση είναι η χθεσινή 12ωρη κινητοποίηση εργατών από την Αττική και από τη στερεά Ελλάδα με 40 βαθμούς Κελσίου για να μην κλείσει η Λάρκο. Εμπρός λοιπόν, λέμε στο λαό μας, πεδίο δόξης λαμπρών, αυτή είναι η αληθινή αντιπολίτευση και το ΚΚΕ εδώ θα δώσει όλες τις δυνάμεις.